Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Θάσας Πόρνη εδώ μαζί σας στο NSTV, 3η 8 Οκτωβρίου 2024. Μια ημέρα η οποία έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όσα συνέβησαν στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε πολλά νέα για Πανιόνιο, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς ξεκίνησε και η Greek Basket League. Με νίκη του Πανιωνίου στο φινάλε επί του Κολοσσού. Με μια φοβερή ανατροπή κιόλας. Ναι, ναι, ο Πανιόνιος επέστρεψε από μειονέκτημα 14 και 16 πόντων και στο τέλος πήρε την νίκη στο κεκλεισμένο των θυρών γήπεδο της Λιφάδας με 67-65. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά λοιπόν και για το Nations League, το οποίο έχει αγωνιστική υποχρέωση η εθνική μας ομάδα την Πέμπτη αρχής γενομένης από το match στο Wembley απέναντι στην Αγγλία. Την Κυριακή υποδέχεται την Ιρλανδία στο Γεώργιος Καρασκάκης. Και πάμε όπως πάντα να κάνουμε μια πρώτη αναδρομή στο παρελθόν. Ξέχασες όμως δύο βασικά πράγματα. Ποιοι είμαστε? Λοιπόν, σήμερα δεν έχω σκοπό να το πλατιάσω πάρα πολύ. Θα πούμε κάποια έτσι πιο ουσιώδη. Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα για το 1967 που ολοκληρώνεται το 15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στο Ελσίνκι, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα κατατάσσεται 12η με πρώτη τη Σοβιετική Ένωση, αλλά ο Γιώργος Γολογκυθάς αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης στην πρώτη διάκριση Έλληνα παίκτη σε διεθνές επίπεδο. Και θα σε πάω στα πιο σύγχρονα. Το 1999 η Λάιλα Άλι, η νεότερη κόρη του Μοχάμεντ Άλι, κάνει το επαγγελματικό της δεμπούτο με νίκη εναντίον της April Fowler σε 31 δευτερόλεπτα και κέρδη 25.000 δολαρίων στη Βέρονα της Νέας Υόρκης. Και το 2000 ο Μίκαελ Σουμάκερ τερματίζει πρώτο στην πίστα της Σουζούκα, χαρίζοντας στην ομάδα της Ferrari τον πρώτο τίτλο στο πρωτάθλημα οδηγών μετά από 21 χρόνια. Mm-hmm. Επέλεξα σήμερα τα πιο έτσι, σημαντικά της ημέρας. Ξέχασες πριν στην εκείνη εκπομπή, ξέχασες να πεις Χρήστος Γεωργίου, Γιάννης Γιαννούλας, έχεις ξεχάσει τα... Μας ξέρουν πλέον οι πάντες, μπήκες πολύ δυνατά, μπήκα τόσο δυνατά που ξέχασα και το όνομά μου. Βλέπετε τον κύριο που με κατηγορεί, είναι ο κύριος Ζαν Ζαν ή αλλιώς το χαϊδευτικό του, το υποκοριστικό του που λέμε Γιάννης Γιαννούλας στην εφημερίδα Match Money. Να σου πω κάτι. matchmoney.com.gr το site. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ότι πολύ ξέχασα και το όνομά μου, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι βγήκε η παροιμία. Κάπως έτσι βγήκε. Κάπως έτσι βγήκε η φράση, ξέχασα και το όνομά μου. Εντάξει, μπορείς να μην γίνει μια μικρή αναφορά. Μιας που βγαίνεις έξω, ξέρετε ότι μετά την εκπομπή τον σταματάνε στην πλατεία και υπογράφει αυτόγραφα. Μάλιστα είχε προαναγγείλει στο Messenger ότι την προσεκτική Παρασκευή 11 του μήνα θα μοιράσει αυτόγραφα και μετά, selfie. Ναι, πώς θα λέει, μετά από αυτή την ευχάριστη παρένθεση μπορεί να προχωρήσουμε στα αποτελέσματα της Super League. Στην πλατεία της Νέας Μύρνης από τις 7 μέχρι και τις 10. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Super League. Είδατε πώς κάνει. Super League. Super League είχαμε 7η αγωνιστική. 7η αγωνιστική που είχαμε το παιχνίδι του Πανετολικού με την ΑΕΚ να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα πλην του Derby. Λόγω αποτελέσματος, όχι από άλλη τέτοια. Οι Αγρινιώτες οι οποίοι συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις και φέτος, ναι, αποδεικνύονται όπως ο Φωστήρας κάποτε, ο φωνέας των Γιγάντων, πήρε ισοπαλία από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Νίξει την ΑΕΚ και περιμένουμε να τον δούμε τι θα κάνει και στα υπόλοιπα δύσκολα παιχνίδια. Μία ομάδα του Γιάννη Πετράκη, η οποία πέρυσι είχε φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά του κυπέλου. Mm-hmm. Φέτος, ενώ έσωσε δύσκολα την κατηγορία πέρυσι μέσω των play-off, play-out. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια παλεύει για την παραμονή. Είναι. Πάντως, φέτος δημιουργεί δυναμική και για να δούμε πού θα βρεθεί. Βέβαια, χρονικά είχε ανοίξει
η αυλαία της 7ης αγωνιστικής με την έκπληξη στο Περιστέρι Ατρόμητος Βόλος 1-2. Με ανατροπή αυτό το παιχνίδι, είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος. Ακριβώς. Και ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Λαμίας με 2-0 στην επιστροφή του Λεωνίδα Βόκολου στην τεχνική ηγεσία των ευθύωτων. Ένας Άρης που ήταν για 24 ώρες πρώτος μέχρι τη νίκη του ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα και για τον Άρη μια ευχάριστη είδηση πριν από λίγη ώρα για τους φιλάθλους του ότι ο Λορέν Μωρόν ανανέωσε το συμβόλαιό του, επέκτηνε μάλλον το συμβόλαιό του με τον Άρη για άλλα 3 χρόνια. Ακριβώς. Ο πρώτος σκόρερ πέρυσι της Super League. Ήταν κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο Πρόεδρος Καρυπίδης μαζί με τον Άκη Μάτζιο. Ναι, ενώ το καλοκαίρι είχαν υπάρξει κάποιες έτσι προστριβές. Ίσως η διάθεση του Μωρόν είτε να γυρίσει στην πατρίδα του, είτε να βρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ένα πιο ακριβό συμβόλαιο. Βασικά υπήρξε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά που περίμενε ο Καρυπίδης. Ναι, οπότε οι πλευρές ήρθαν πάλι κοντά και ο Ισπανός θα συνεχίσει για άλλα 3 χρόνια στον Άρη, ο Ισπανός σκόρερ. Λοιπόν, την Κυριακή είχαμε Πανσεραϊκό Όφη 2-3 από ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε στα πρώτα λεπτά με τους κριτικούς να προηγούνται 0-2 και όλα έδειχναν θα πάει ψηλά το σκορ, ωστόσο οι γηπεδούς κατάφεραν να φέρουν το μάτς στα ίδια, αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο πάντα νικάει και ο πιο τυχερός, όχι μόνο η πιο καλή ομάδα, κατάφεραν οι Ηρακλείωτες να φύγουν με τον βαθμό, με τους 3 βαθμούς, με το τρίποντο προς το τέλος του παιχνιδιού. Άθενς Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 1-3, σε ένα μάτς το οποίο ήταν η πρώτη ήττα ουσιαστικά για την Καλυθέα μετά από ένα σερί ισοπαλιών. Και η μοναδική ήττα της Καλυθέας ήταν το 2-1 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Ακριβώς. Και πες μας για Μακελελέ όμως τώρα. Θα σου πω πρώτα για Μακέντα, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα μας και μετά από 2 χρόνια και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα για πανηγυρίζοντας στην Άδεια Θύρα 13. Και φυσικά ο Κλοντ Μακελελέ, ο οποίος πριν προλάβει καλά-καλά να κλείσει ένα μήνα στη χώρα μας, απομακρύνθηκε για το λόγο ότι, όπως είπε ο ίδιος, κάποιοι επενέβαιναν στο έργο του. Ναι, και του ζήτησαν να μην χρησιμοποιήσει έναν παίκτη ο οποίος, ο Μπίλε, μια λεμονόματα, ο Μπίλε. Δεν είχε ανανεώσει το συμβολέο. Δεν είχε υπογράψει την επέκταση του συμβολέου του με τον Αστέρα Τρίπολης και σύμφωνα με την εκδοχή του Κλοντ Μαγελέλε, του ζητήθηκε να μην τον χρησιμοποιήσει. Ο ίδιος όμως τον έβαλε, έπαιξε 20 λεπτά, έδωσε μια assist στο δεύτερο γκολ του Αστέρα Τρίπολης, έδωσε πάλι το προβάδισμα στην αρκαδική ομάδα και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε με τον Μακελελέ να παραιτείται και να αποχωρεί από την... Βέβαια, τώρα οι πληροφορίες από την πόλη της Αρκαδίας λένε ότι πιθανώς διάδοχος θα είναι ο Γιαννίκης, ο οποίος ήταν προπονητής του Πας Γιάννενα και στην ΑΕΚ ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν είχε καταφέρει τότε να κάνει το βήμα παραπάνω. Ένα παιδί το οποίο είναι μεγαλωμένο στη Γερμανία και έχει αρκετές παραστάσεις από μικρότερες κατηγορίες εκεί. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-2 με τον ΠΑΟΚ να τα βρει σκούρα στην Βιωτία αλλά να κατορθώνει να πάρει το τρίποντο. Με τον Λεβαδιακό στο Γκίτσε, συμβαίνουν και αυτά. Με τον Λεβαδιακό να χάνει πέναλτι στο 70 με την μπάλα να βρει στο δοκάρι και στο τελευταίο πεντάλεπτο ο ΠΑΟΚ βρήκε τα 2 γκολ και πήρε την νίκη που τον επαναφέρει μόνο πρώτο στην κορυφή. Και πάμε και στο ντέρμπι των Αιωνίων, όπου χαρακτηριστικό του παιχνιδιού ήταν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και ο Ολυμπιακός καλύτερος στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός να έχει θα έλεγα πιο πολλές δυνάμεις, να μπορεί να βγάζει φάσεις, υποσχόμενες φάσεις, γιατί οι τελικές του και πάλι του Παναθηναϊκού ήταν λίγες, να βγάζει υποσχόμενες φάσεις από τα άκρα και τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να πατήσει περισσότερο στα λάθη της άμυνας του Παναθηναϊκού με το κορυφαίο του Λοντίγκιν, ο οποίος έκανε μια λάθος πάσα και από αυτήν προέκυψε η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με τον Ελκαμπή να διώχνει πάνω στη γραμμή ο Ίγκασον. Να πούμε ότι ο Λοντίγκιν είχε πάρει
τη θέση του τραυματία Ντραγκόφσκι, ο οποίος ένιωσε ενόχληση στην προθέρμανση στο ζέσταμα του αγώνα του ντέρμπι και έπαιξε ο Λοντίγκιν στη θέση του. Ένας Λοντίγκιν που στο δεύτερο ημίχρονο έσωσε τον Παναθηναϊκό στη φάση του των καθυστερήσεων. Στις καθυστερήσεις στο τέτ-α-τέτ με τον Μασούρα. Βέβαια να πούμε ότι άλλο ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Δότσιο Ιωαννίδης, ο οποίος έγινε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, έπαθε θλάση. Θλάση στο προσαγωγό. Έπαθε θλάση και θα απουσιάσει για ένα διάστημα τριών εβδομάδων. Ακριβώς σήμερα θα ήταν και το πιθανότερο η είναι εκτός... η οποία θα δείξει το ακριβώς ναι. Σημείο. Και το πιθανότερο αυσίας. Είναι εκτός από τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, που έπονται Πέμπτη και Κυριακή, τώρα με Αγγλία και Ιρλανδία, να απουσιάσει για τον Παναθηναϊκό και από το παιχνίδι με τον Άρη. Με τον Όφη, με την Τζέλσι και πιθανώς και με τον Άρη. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι τρεις εβδομάδες που αλλιώς, δόθηκαν. Μιλάμε για αρχές Νοεμβρίου πλέον. Που δόθηκαν ως αρχική εκτίμηση, αλλιώς θα ξαναπαίξει τον Νοέμβριο. Οπότε αυτό καταλαβαίνει κάποιος ότι φέρνει ακόμα πιο δύσκολο, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Γκέφου Αλόνσο. Ναι, ο οποίος, φέρνει. Πήρε μια παράταση. Ναι, κάνει πιο δύσκολο από την άποψη πια ότι ο Ιωαννίδης θεωρείται και είναι ο καλύτερος του center for στο roster. Σε 7 παιχνίδια πρωταθλήματος δεν έχει σκοράρει, δεν έχει δώσει assist. Ο Σπόρα είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν υπατμόν από την άποψη ότι αναζητούνταν ομάδα να πωληθεί. Δεν πωλήθηκε, έμεινε στον Παναθηναϊκό. Αλλά φαίνεται ότι όταν είσαι ένας παίκτης που η διοίκηση σου έχει πει βρες ομάδα και φύγε. Γυρνάς και λες ότι η τάδε χώρα δεν με εμπνέει. Άλλο αυτό. Μιλάω για ένα παίκτη ξενερωμένο. Φαίνεται. Το παιδί φαίνεται και με τη γλώσσα του σώματος ότι ζορίζεται. Θυμάσαι ότι έβαλε τον κόλ με το Λεβαδιακό στις καθυστερήσεις, έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό και ούτε καν τον πανηγύρισε. Ακριβώς. Ήταν λες και ναι. Στο Λεβαδιακό πρώτα. Ναι. Και αυτό και έχει πει από πίσω έχει και τον Γερεμέγεφ, ο οποίος πλέον έχει στη λογική του Αλόνσο έχει πέρασει τρίτο στην ιεραρχία. Όπως ήταν και η Γιωβάνοβιτς. Ναι, και το είδαμε και την Πέμπτη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα ότι ξεκίνησε ο Σπόρα. Δεν ξεκίνησε στη λογική να ξεκουραστεί ο Ιωαννίδης που είχε παίξει διαδοχικά παιχνίδια. Δεν ξεκίνησε ο Γερεμέγεφ, ξεκίνησε ο Σπόρα. Άρα ο Γερεμέγεφ έχει έρθει τρίτη λύση στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού. Τώρα να δούμε πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει λύση στο σκοράρισμα που φέτος κυριολεκτικά ζορίζεται στο πρωτάθλημα σε 7 μάτς. Δεν έχει σκοράρει στα 4. Στα 3 παιχνίδια, στα 3 ντέρμπι δεν σκόραρε. 0-0 με ΠΑΟΚ, 0-0, και 0-0 με Ολυμπιακό και ήταν 2-0 από την ΑΕΚ. Συν. Θύμισε μου και ποιο άλλο παιχνίδι ήταν που δεν σκόραρε ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό. Και ήταν και στην ΙΤΑ από τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0. 4 από τα 7 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει. Γενικά έχει πετύχει 6 γκολ στην Ελλάδα, κάτι είναι πρωτόγνωρο για είναι πάρα πολύ λίγα τα γκολ για τον Παναθηναϊκό και ο τραυματισμός του Ιωαννίδη, που ούτως ή άλλως δυσκολεύεται φέτος να σκοράρει, έχει πετύχει ένα γκολ στην Ευρώπη μόνο με τη Λαντς και 3 με την Εθνική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση τώρα στα εξτρέμ του Παναθηναϊκού, τε Πελίστρι, αλλά και τον Τζούρισιτς, ο οποίος ίσως, δείχνει από αυτούς τους τρεις ότι ναι, είναι ο πιο να βρεθεί ένας τρόπος για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε περισσότερες τελικές προσπάθειες απειλητικές. Αυτό πιστεύω είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού φέτος. Ειδικότερα στα μπάτς που καίνε, τα πιο δύσκολα. Με ΑΕΚ είδαμε ότι δημιούργησε από ελάχιστα έως καθόλου. Ακριβώς. Στο ντέρμπι είχε φάσεις που ήταν περισσότερες μισοφάσεις εκτός από την τριπλή ευκαιρία καθυστερήσεις του ημιχρόνου που έγινε και το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός στη φάση με το Ρέτσο, αλλά άσε λίγο τη διαιτησία τη φάση αυτή. Σου μιλάω για τη φάση που έκανε ο Παναθηναϊκός που έχασε τρεις ευκαιρίες, ήταν τριπλή ευκαιρία του στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Πέραν τούτων, η δημιουργία του Παναθηναϊκού και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο όσο περνούσε ο καιρός έφθινε
Χρήστος, όμως την παρατήρησα, ήταν από τις λίγες φορές που δεν ήταν να σηκώνει μπάλα σε γιόμες και γενικά σε έντρες που μας είχε δείξει προηγούμενα παιχνίδια. Έπαιξε με την μπάλα κάτω όπως έπαιξε και απέναντι στην πόρα Τσεβάνια Λούκα με εκείνο το 1-1 που απέσπασε στην πρεμιέρα του League Stage. Και γενικότερα θέλω να δω περισσότερα πράγματα από τα εξτρέμ πλέον. Πρέπει να μπουν και αυτοί στην εξίσωση του παιχνιδιού. Γιατί καλός και φιλότιμος ο Τζούρισιτς, αλλά πρέπει να πάρει γκολ και από τους άλλους δύο. Φυσικά, αλλά βλέπουμε. Αλλά και από το Μαντζίνι, γιατί βάζω και το Μαντζίνι στη. Ναι, βλέπουμε σε αρκετά παιχνίδια ότι ο Παναθηναϊκός είναι αποκομμένος. Οι αντίπαλες ομάδες τον διαβάζουν πάρα πολύ καλά από την άποψη πια ότι βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Η μεσαία γραμμή είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να δημιουργήσεις περισσότερο, να είσαι πιο δημιουργική ομάδα. Όταν όμως οι αμυντικοί, όταν πιέζονται, αναγκάζονται για να φύγει μπάλα από πάνω τους, δώσε μία και κάποιος θα την προλάβει μπροστά, παίχτη του Παναθηναϊκού. Ή αντίστοιχα να την επιστρέφουν στον τερματοφύλακα και αυτός με τη μία. Ναι, και αυτός, ναι, και ο Ντραγκόφσκι ή τώρα ο Λοντίγκιν προχθές, μία και όπου πάει, να βρούμε κάποιον επιθετικό ή κάποιον ακραίο στο περίπου κατά τύχη, αυτά τα προβλήματα θα υπάρχουν. Δεν μπορεί, και το έχουν διαβάσει οι αντίπαλες ομάδες και βλέπουμε όλες πιέζουν ψηλά τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι κατά τα ψέματα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά προβλέψιμοι και οι ίδιοι. Είναι επιρρεπείς στο λάθος, δηλαδή ο Σέγκερφελντ για αυτό το λόγο μάλιστα πιστεύω ότι είναι παραπιστεί. Και, ναι, και είναι και παίχτες που δεν αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή είναι. Δεν θα καλύψει εύκολα το κενό του άλλου. Ναι, δεν αλληλοσυμπληρώνεται. Δηλαδή είναι οι ίδιοι παίχτες, είναι οι ίδιοι αμυντικοί. Είναι ίδια, ξέρω εγώ, ίσως από τη ροπή στο λάθος είναι και οι ίδιοι αμυντικοί. Πάντως, πέρα από την αφήση του. Στα χαρακτηριστικά του εννοώ. Με το πέναλτι που. Μπορείς να πεις ότι ο Γιατβάη έχει λίγο πιο ταχύτητα, αλλά. Εσύ θεωρείς ότι υπήρχε πέναλτι. Ναι. Το λέω αυτό και το ρωτάω γιατί, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, ζητάμε και εμείς του χώρου, τα δημοσιογραφικά και όχι μόνο, να μας εξηγήσουν οι διαιτητές, οι αρμόδιοι, πότε είναι πέναλτι. Και τώρα, ξαφνικά, και το λέω ξαφνικά γιατί μόνο στα θέματα του Παναθηναϊκού έχουν λόγο, σου βρίσκουν δικαιολογία ότι παρεμβάλλεται η πλάτη του Τζούρισιτς ή του εκάστοτε παίκτη που μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη φάση. Η μπάλα λέει στέκεται σε ένα σημείο, δεν κατεβαίνει. Μα πώς θα κατέβει, βλέπει ένα σανσέρι να κατέβει. Αφού κολλάει εκεί πέρα και βλέπει τον άλλο που έχει χρησιμοποιήσει όχι μόνο την αγκαλιά του, μόνο που δεν την έχει κάνει σαν ράγκη να φύγει για. Συνήθως όταν θες να βρει. Όταν θες να, όπως λέγαμε παλιά, όταν θες να βρεις γωνία στο δεκάρικο, θα τη βρεις. Έτσι. Ναι. Άμα θες να βρεις γωνία στο δεκάρικο, στο κέρμα, θα τη βρεις. Μα είναι στρογγυλό. Δεν βλέπεις, είναι γωνία, υπάρχει γωνία. Θα τη βρεις τη δικαιολογία, άμα θες να. Και έτσι λοιπόν, να δικαιολογήσεις κάτι. Στέκονται όλοι και σου λένε τσάπα φωνάς Παναθηναϊκός, δεν ίσα ίσα που ευνοήθηκε γιατί. Του δώσαμε κάποια σφυρίγματα που δεν έπρεπε να πάρει. Από την άλλη πλευρά, εγώ είδα έναν Ολυμπιακό καλύτερο στο δεύτερο μέρος με παίκτες νεαρούς όπως ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού και ήταν και δύο παίκτες δηλαδή. Τώρα ήταν ο Μουζακίτης ήταν στο αρχικό σχήμα και έπαιξε 85 λεπτά. Ακριβώς και ο Κοστούλας πέρασε στο. Μπήκε στη θέση του. Με την Αναπαύλα, στο 46. Στη θέση του Ολιβέιρα και ήταν και οι δύο πτυρικάδες του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ καλοί. Και μόνο αυτό. Εγώ πραγματικά. Πάρα πολύ καλοί. Και ειδικά ο Κοστούλας, δεν ξέρω τώρα, η σωματοδομή του παιδιού είναι. Δεν σου δείχνει 17η σωματοδομή του και πώς έμπαινε μέσα στις φάσεις. Και ότι δεν δίσταζε να βάλει και το σώμα. Και να κοντράρει, να τζαρτζάρει πολύ πιο έμπειρους και πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους. Μα αυτό είναι το θέμα. Σε αυτό ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, άμα είναι ψαρωμένοι. Αυτό λέω κι αν. Εντάξει, ο Μουζακίτης επειδή είναι και λίγο baby face, είναι και λίγο. Εντάξει, μπορεί να το πει. Αλλά αν τώρα πάρει κάποιον άσχετο και τον έβαζε στο γήπεδο και τον ρωτούσε πόσο χρόνο είναι ο Κοστούλας. Θα σου έλεγε 23, 22, 23, ναι, με τη σωματοδομή του και με την.
και με την, και με την τόλμη του στο γήπεδο και με την... δεν φοβόταν. Παίζει νομίζ, κατά από αυτά ναι, νομίζ, ναι, νομίζ, θα νόμιζες ότι είναι ένας παίκτης με, παιγμένος με αρκετές συμμετοχές. Αυτό. Ναι. Και το παιδί είναι 17 και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και τα δύο παιδιά και... Και συν οι άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού που έρχονται από πίσω, που ίσως θα, δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα προφανώς στο προσεχές μέλλον. Για σκέψου όμως, θα συνέβαινε αυτό υπό άλλες συνθήκες, αν τυχόν δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά η K19 του Ολυμπιακού? Δεν έχει να κάνει, εφόσον έφτασε τόσο ψηλά και... Ίσως είναι, να είναι και καλά ρε παιδί μου σαν, είναι, σαν δώρο είναι, προς αυτά τα παιδιά. Είναι, είναι, πώς να το πω, όχι χρέος, είναι καθήκον του Ολυμπιακού να, αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά. Σίγουρα δεν θα παίξουν και οι 16 που ήταν στην, στον τελικό, οι 18. Μα γι' αυτό το λέω. Αλλά εάν και σε καμία ομάδα του κόσμου δεν γίνεται και να, έχεις ποσοστά επιτυχίας, δεν μπορείς να βάλεις τώρα την κάπα 17-19 του Ολυμπιακού να παίξει σύσσωμη στο αντρικό, αλλά από τους 18, τους 18 μπορείς να βγάλεις 5, να βγάλεις 6. Βρε και 3 να βγάλεις ναι. Αρχή, είναι να βγάλεις 6 παίχτες, 5, που θα σε βοηθήσουν στα επόμενα χρόνια ή και άμεσα. Γιατί οι δύο θα είσαι κερδισμένος. Οι δύο που το κάναμε ήταν πρώτα Παναθηναϊκός με τους Χατζηγιοφάνη και Σία που παίζανε. Με Μπουζούκι, που στη χρονιά... Στη χρονιά του, μείον 6, αν θυμάσαι, που Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους μείον 6 βαθμούς. Ακριβώς τότε ήταν. Λόγω της περιπέτειας Βέμερ. Και είχε ξεκινήσει με Γιώργο Δόνη ο Παναθηναϊκός με, με την ποινή των 6 βαθμών. Με την, ξεκίνησε το πρωτάθλημα με, αν θυμάσαι, πρεμιέρα 0-1 στην Ξάνθη με γκολ του Μπουζούκι. Που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός 6 νίκες στα πρώτα, 6-6, ξεκίνησε με 6-6, αλλά και πάλι εκείνο το μείον 6 τον άφηνε πίσω στη βαθμολογία. Ναι. Και η δεύτερη ομάδα που το κατάφερε ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ εντάξει, δεν αξιοποίησε κάποια επιτυχία, αλλά αξιοποίησε τα αρκετά χρήματα που είχαν δοθεί στις ακαδημίες του και στην ανάδειξη, σύν το ότι έπαιρνε, έπαιρνε αρκετές φορές το, πρωτάθλημα της κατηγορίας. Και μάλιστα ένας εξ αυτούν τώρα είναι ο Τζόλης, ο οποίος μπορεί να καφιέται ότι μπαίνει για αυτό σε ένα κλειστό κλαμπ νεαρών παιχτών που έχουν σκοράρει στο πάντως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Και δει στο Champions League, πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ για την Club Breeze. Και φυσικά ο Κουλεράκης, ο οποίος ακολουθεί και αυτός και δείχνει ότι θα αποτελέσει μελλοντικά ένα έχει για την εθνική ομάδα. Έχει ο ΠΑΟΚ, εντάξει σίγουρα ο Κωνσταντέλιας. Σίγουρα ο, Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης, αν και νομίζω είναι τραυματίας το παιδί, ή όχι, κάνω λάθος, Μιχαηλίδης, αυτή την εποχή. Μιχαηλίδης έπαιξε κανονικά και ναι. Α, ναι, κάνω λάθος, εγώ έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Ή, ο παίχτης που παίζει στην Αμερική, στο, ο Τζίμας. Ο Τζίμας είναι... που παίζει στο, στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα. Ο Τζιμπλάρας είναι ναι. Πολλά παιδιά είναι, που... Είναι παίχτες του ΠΑΟΚ που... Πολλοί αγωνίζονται με τον, ΠΑΟΚ, με τον, στον Ατρόμητο, ναι. Λόγω της έχει, του Παύλου ναι, Καρσία. Έχει ο ΠΑΟΚ, έχει βγάλει αρκετά παιδιά. Να πούμε τώρα για τη βαθμολογία. Μια βαθμολογία που έχει μόνο πρώτο τον ΠΑΟΚ με 16 βαθμούς. Στους 14 είναι Άρης, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. 11 για Πανετολικό και Όφη. 9 βαθμούς για Αστέρα και Παναθηναϊκό. Στους 8 είναι ο Ατρόμητος. 7 για τον Βόλο. Στους 5 είναι η Άθεση Αλυθέα και η Λαμία, 4 για Λεβαδιακό και τελευταία ομάδα του, Παρσερακού, επίσης 4 βαθμούς όσους έχουν και οι Βιωτοί. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 19 Οκτωβρίου, Σάββατο, και έχουμε στις 5 Βόλος Παρσερακός, στις 8 Ατρόμητος Παρσερακός και 8.30 Λαμία Αστέρα Σάκτορ, Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στις 4 Ολυμπιακός Λεβαδιακός, στις 6 Όφη Παναθηναϊκός, Άθενες Καλυθέα στις 8 και στις 8.30 το ντέρμπι των δικεφάλων ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αγωνιστική αυτή την εβδομάδα όπως είπαμε λόγω της εθνικής, ναι, και θα, αρχίσουν πλέον και τα ντέρμπι των υπολείπων πλην Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και τα τρία ντέρμπι
Ακριβώς, και τώρα στρέφει την προσοχή. Και έπεται μόνο, ναι, μόνο ο Άρης από τις μεγάλες να αντιμετωπίσει. Ενώ τώρα θα ξεκινήσουν και τα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πάντως, να πούμε με την ευκαιρία ότι την εβδομάδα που πέρασε είχαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Είπαμε για το ΜΑΤΣ ΠΑΝΑΕΚΟ απέναντι στην Πάνια Λούκα. Το 1-1 που έμεινε στο τέλος δυσαρέσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αλλά είχε τον Diego Alonso να λέει ότι μας τιμώρησε το ποδόσφαιρο. Από την άλλη, είχαμε την πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό, επικρατώντας το Γεώργιος Καραϊσκάκης 3-0 της Μπράγκα. Μια Μπράγκα η οποία, έτσι όπως έδειχνε το παιχνίδι, θα μπορούσε να είχε φύγει με πολύ βαρύτερο σκορ από το Φαλερικό στάδιο. Ναι, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος των Πορτογάλων και έφτασε στην εύκολη νίκη. Και φυσικά αυτός που έχει δείξει άλλη εικόνα σε Ελλάδα, άλλη στην Ευρώπη, και πραγματικά θα αρχίσει να τρέχει και να μην φτάνει, είναι ο Πάουκ. Είναι ο Πάουκ, όπως γνώρισε. Έκανε το 0-2. Γνώρισε δεύτερη ήττα από τη Στεάου, από τους συμπατριώτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι οποίοι παίζαν και με 10 παίκτες, ναι, για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Και αυτή η ήττα που ήταν η τρίτη σε διάστημα 7 ημερών για τον Πάουκ. Δεν ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί η Γαλατά Σαράι. Και το 0-1 από τον Άρη επίσης στην Τούμπα. Και ήταν μια ήττα από τη ΣΤΕΑΟ που είχε οδηγήσει τη διοίκηση στο να επιβάλλει πρόστιμο στους παίκτες του Δικεφάλου. Μια κίνηση που δυσαρέστησε τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι αν θέλετε να φύγω, ναι, μπορώ να, ναι, φύγω. Μπορώ να το Βουκουρέστι, ξέρω που είναι και μπορώ να φύγω. Ναι, και υπήρξε έτσι μια αναστάτωση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Βέβαια, εντάξει, και ο Λουτσέσκου έχει, αν όχι διαπραγματευτικό ατού, έχει το ατού ότι, ξέρετε κάτι, με μένα προπονητή έχετε πάρει όσα κύπελα και προαθλήματα δεν είχατε πάρει στην ιστορία, στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ. Οπότε, μπορείς να το πεις αυτό έτσι, ένα διαπραγματευτικό ατού. Βέβαια, να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό με τους προπονητές, λέγαμε νωρίτερα για τον Μακελελέ, λέγαμε και για άλλους, δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό. Το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η Manchester United, η οποία αντί να δείξει τον δρόμο του χωρισμού στον Ten Hag, ξαφνικά τον στηρίζει. Και όχι μόνο τον στηρίζει, λέει, θα είμαστε δίπλα σου ό,τι χρειαστεί ακόμα και σε προσθήκες σε παιχτών. Μια ομάδα η οποία είχε δώσει μόνο το καλοκαίρι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Ίσως στη Manchester United αποφάσισαν ότι θα στηρίξουμε μία επιλογή μέχρι τέλους, μέχρι τελευταία δρανίδος του αίματος που λέγαμε και στο στρατό. Βέβαια, μένει να δούμε, γιατί και ο Παναθηναϊκός στηρίζει, όπως είπαμε, τον Αλόνσο, μένει να δούμε αν όντως υπάρχει αυτή η στήριξη ή δεν δούμε κανένα πρόπτο, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της διακοπής, και να πούνε τελικά θα αποτελέσει παρελθόν, γιατί βρήκαμε τον διάδοχο. Δεν ξέρουμε, ναι, αν στο παρασκήνιο γίνονται επαφές. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες διαβουλεύσεις με υποψήφιους προπονητές. Ναι. Κάποιοι θέλουν να βάλουν στο κάδρο των συναντήσεων μέχρι και τον Μάσιμο Αλέγκρι. Μιας που ο Σάρι, από ό,τι δείχνει, θέλει να μείνει στην Ιταλία, παρότι δύσκολο, έχει πολλάκι στο όνομά του. Δύσκολο, έως αδύνατο για τον Αλέγκρι, αλλά θέλω να σου πω ότι ίσως το παρασκήνιο να γίνονται επαφές, να γίνονται συζητήσεις, να είναι οι κεραίες ανοιχτές, ώστε αν προκύψει ευκαιρία να γίνει αυτή η αλλαγή. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι. Ο χρόνος θα δείξει κανένα. Σίγουρα. Και κινήσεις ή όχι. Και στον Παναθηναϊκό ιστορία έχει δείξει ότι το απρόβλεπτο είναι πάντα πρώτον πυλών. Πάντως, να πούμε ότι έχουμε και τους αγώνες του Nations League, τα οποία μάτς είναι για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα. Πρώτο παιχνίδι στο Wembley, το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στις δύο αίτητες ομάδες, Αγγλία εναντίον Ελλάδας. Mm-hmm. Ο Λιντ Άρμστρονγκ, ο υπηρεσιακός προπονητής της Αγγλίας, ναι, μεν μπορεί να ήταν ικανοποιημένος βλέποντας τον Χάρι Κέιν τελικά να μην έχει προβλήματα τραυματισμού, όπως έδειχνε η κατάστασή του
από το παιχνίδι στην, κόντρα στην Αστον Βίλα με την Πάγια Μονάκου. Βέβαια δεν θα έχει τρεις παίκτες. Δεν θα έχει τον Μεϊνού, δεν θα έχει τον Κόνσα και δεν θα έχει και τον Γκίμπς. Γκίμπς White, ναι, της Arsenal. Τρεις παίκτες οι οποίοι βέβαια μέσα σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό παιχτών που παίζουν σε υψηλό επίπεδο τόσο στην Αγγλία όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, νομίζω ότι δεν θα νοιάσει και κανένας. Σίγουρα. Εντάξει, είναι η δεξαμενή που έχει παίχτες η Αγγλία είναι τεράστια. Βέβαια, για σκεφτεί το γεγονός ότι τι πάταγο μπορεί να προκαλέσει ένα θετικό αποτέλεσμα της Ελλάδας στο Wembley. Σίγουρα, θα είναι... Ειδικά κατά ψέματα, οι Άγγλοι, ναι, μεν είναι το αδιαφιλονίκη και το φαβορί για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά και η εθνική ομάδα... Έχοντας έχει... περάσει, βέβαια, τα δικά τους πράγματα με το χάμενο τελικό στο Wembley, το Euro 21, εντάξει, με τον, τώρα... δεύτερο τελικό, με τον δεύτερο τελικό που παίξανε. Και σου λέει κάπου πρέπει να πιούμε και νερό, δεν πρέπει να πιούμε μόνο στην πηγή. Εντάξει, τώρα η Αγγλία είναι, μην ξεχνάς ότι είναι β' επίπεδο Nations League, δεν είναι το πρώτο. Ναι. Και η Αγγλία για να βρεθεί στο β' επίπεδο, κάποιος λόγος θα υπήρχε. Υπήρχαν οι κακοί εικόνα. Είχε, ναι, είχε αδιαφορήσει για το... για το Nations League, δίνοντας το βάρος αλλού και υποβιβάστηκε μένοντας την τελευταία θέση του ομίλου της τότε. Πάντως ένα Nations League το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά την Πέμπτη και τελειώνει ένα μεγάλο την Δευτέρα. Είναι την Πέμπτη και τελειώνει την Τρίτη. Την Τρίτη. Ναι. Την Τρίτη. Αργότερα αν... Και υπάρχουν και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές που θα γίνει νομίζω τον Νοέμβριο. Είναι άλλες δύο αγωνιστικές, είναι τον Νοέμβριο για να προκύψει και η κατάταξη των ομίλων. Οι ομάδες που θα πάνε στο Final Four του πρώτου επίπεδου προφανώς για την κατάκτηση, για την κατάκτηση του τίτλου, οι τέσσερις πρώτες. Και θα αποκτήσουν ένα και... αβαντάζ όσον αφορά τις κληρώσεις. Ναι, και θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία τελικά για το Μουντιάλ του 2026 μέσα από τις ομάδες που θα διακριθούν στο τρέχον Nations League. Πάντως σε μένα αυτό το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα είναι να βλέπω ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας και γνωσμένης αξίας να τραυματίζονται και μάλιστα σοβαρά. Λέγαμε τις προάλλες για τον Ρόδρι. Βλέπουμε σιγά σιγά να ακολουθούν και άλλοι. Είχαμε τον Καρβαχάλ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακριβώς, ο οποίος υπέστη αυτό σε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ναι, και παίζει να μην επιστρέψει πολύ σύντομα. Αν μπορούμε να πούμε το θετικό, που μόνο έτσι θα μπορούσαμε να πούμε. Είχαμε τον αρχηγό της Γιουβέντους, τον Μπρέμερ, τον Βραζιλί, που είναι και διεθνής με τη Βραζιλία, ο οποίος και αυτός έπαθε σοβαρή ζημιά, θα λείψει. Είχαμε στην Τωρίνο τον Ντουβάν Ζαπάτα, τον Σέντερ Φορ. Ο οποίος είναι, και αυτός έπαθε συντριπτική ζημιά. Γόνατο, μηνίσκο, τα διέλυσε όλα και μπορεί να λείψει και ένα χρόνο ο άνθρωπος. Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν τον Καρβαχάλ να ανανεώνει το συμβόλαιο παρόλο. Ναι, με μια κίνηση της Ρεάλ. Της Ρεάλ. Στην αναγνώριση της προσφοράς του Ισπανού Διεθνή. Θες να πούμε εντάχει και το πρόγραμμα του Nations League. Να πούμε τις εθνικές... Μέχρι να πάμε στα πρωτάθλημα να δούμε τι έγινε. Ναι, και να... Λοιπόν, έχουμε την Πέμπτη, όπως είπαμε, για το πρώτο επίπεδο, ναι. Ισραήλ-Γαλλία, Ιταλία-Βέλγιο, πολύ σκοντό παιχνίδι το Ιταλία-Βέλγιο, με τους Βέλγους να έχουμε το αντάρτικο από τους De Bruyne, Λουκάκου και Κουρτουά, οι οποίοι αρνήθηκαν αρνήθηκαν την κλίση τους γιατί είναι στα μαχαίρια με τον Ομοσπονδιακό, τον Τεντέσκο. Ακριβώς. Και μάλιστα αρνήθηκαν την κλίση τους. Ή αυτός, δηλαδή ναι, τον Τεντέσκο, ναι, ή εμείς. Ναι, σε συνέχεια της κακής πορείας του Βελγίου στο Euro. Και για να δούμε τι παιχνίδι θα προκύψει εκεί. Είπαμε Αγγλία-Ελλάδα στο Wembley, Φινλανδία-Ιρλανδία, οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου μας. Και επίσης στις 7 νωρίτερα για το τέταρτο επίπεδο μάλλον, Μολδαβία-Ανδόρα, υπάρχει το Αυστρία-Καζακστάν, υπάρχει το Νορβηγία-Σλοβενία, Λετωνία-Σκόπια και Φερόες με την Αρμενία. Και επίσης Γιβραλτάρ-Σαν Μαρίνο για το τέταρτο επίπεδο,
που το Σαν Μαρίνο μετά από 20 χρόνια έκανε επίσημη νίκη κερδίζοντας το Λιχτενστάιν. Με την πρόταση στο σκόρερ, γιατί το είχα την εφημερίδα και το επιμελήθηκα εγώ, τον Νίκο Σένζολη, να υπάρχει πρόταση από την κυβέρνηση του Σαν Μαρίνο το όνομά του να δοθεί σε δρόμο του κρατηδίου. Επειδή είναι ο σκόρερ ιστορικού. Ιστορικό επίπεδο. Ναι, ναι. Την Παρασκευή, πάμε στο πρόγραμμα της Παρασκευής. Έχουμε Βοσνία-Γερμανία, Ουγγαρία-Ολλανδία, Τσεχία-Αλβανία, Ουκρανία-Γεωργία, Εστονία-Αζερβαϊτζάν, Σλοβακία-Σουηδία, Τουρκία-Μαυροβούνιο και Ισλανδία με την Ουαλία. Και το Σάββατο, για να κλείσει ο πρώτος κύκλος, η τρίτη αγωνιστική, Κροατία-Σκωτία, Πολωνία-Πορτογαλία, Σερβία-Ελβετία, και οι Σέρβοι έχουν προβλήματα με ανταρσίες διεθνών. Είναι γενικό φαινόμενο. Ναι. Είχαμε για παράδειγμα τους Βλάχοβιτς και Ήλιτς να αρνούνται επίσης την κλίση τους, γιατί είναι στα μαχαίρια με τον Ομοσπονδιακό, τη μεγάλη παιχτούρα του παρελθόντος, ο Ντράγκαν Στόικοβιτς. Ακριβώς, και νομίζω ότι μακάρι να μην υπάρχει αυτό το ντόμινο και πάρει κι άλλους η μπάλα από άλλες χώρες. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ισπανία-Δανία, σημαντικό παιχνίδι. Επίσης, Λιθουανία-Κόσοβο, η Κύπρος με νέο προπονητή. Το Σοφρονή Αυγουστή υποδέχεται τη Ρουμανία με νέο ομοσπονδιακό. Πήρε τη θέση του Τιμούρ και Τσπάγια. Βουλγαρία-Λουξεμβούργο και Λευκορωσία-Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά είναι τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στο Nations League σε όλους τους ομίλους. Λοιπόν, και σε όλα τα επίπεδα. Και τα παιχνίδια που έγιναν για τα πρωταθλήματα των 5 ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Αγγλία. Είχαμε την 7η αγωνιστική. Crystal Palace Liverpool 0-1. Arsenal Southampton 3-1. Brentford Wolves σε ένα αγώνα πόλο, θα έλεγα, 5-3. Leicester Bournemouth 1-0. Manchester City Fulham 3-2. West Ham Ipswich 4-1. Everton Newcastle 0-0. Όπως το ίδιο σκορ είχαμε και στην αναμέτρηση της Aston Villa με τη Manchester United. Chelsea Nottingham 1-1 και Brighton Tottenham 3-2. Στην βαθμολογία η Liverpool παραμένει πρώτη με 18 βαθμούς, έχοντας μια διαφορά ενός πόντου από τη Manchester City και την Arsenal που ακολουθούν με 17. Δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά στην πρώτη τριάδα. Στους 14 είναι η Chelsea με την Aston Villa, 12 για Brighton και Newcastle, 11 για Fulham, 10 για Tottenham, Nottingham και Bradford, 8 για West Ham, Bournemouth, Manchester United είναι αυτές οι τρεις ομάδες με τους 8 βαθμούς. Στους 6 είναι η Leicester, 5 για την Everton, 4 για την Ipswich, 3 Crystal Palace και από ένα βαθμό Southampton και Wolves. Πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία είχαμε την 7η επίσης αγωνιστική. Marseille Γανζέ 1-1 στο μάτς που άνοιξε την αυλαία την περασμένη Παρασκευή. Άλλη, το Σάββατο. Άλλη μια απώλεια η Marseille. Συνεχίζει τις απώλειες η Marseille. Saint Etienne Auxerre 3-1. Πρώτη νίκη των Στεφανουά. Lille Toulouse 2-1. Rennes Μονακό 1-2. Η Μονακό η οποία πάει τρένο στις πρώτες αγωνιστικές. Lyon Nantes 2-0. Brest Havre 2-0. Με την Brest να είναι αρκετά δυνατή και στο Champions League. Την είδαμε να κάνει το 2-2, ναι, το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Strasbourg Lens 2-2, Reims Montpellier 4-2 και Nice Paris 1-1. Μονακό πρώτη με 19 βαθμούς, ακολουθεί Paris Saint-Germain με 17, 14 για τη Marseille και τη Reims. Ήταν πρώτη ήττα για την Paris αυτή. Ναι. 13 βαθμούς για τη Lille, 11 για τη Lens, 10 για Strasbourg και Lyon, 9 για την Nice και την Nant, όπως έχει και η Brest. 7 βαθμούς για τη Rennes, τη Saint-Étienne. Η Saint-Étienne η οποία είχε ισοπαλίες πριν από αυτό το παιχνίδι. Και έχει φάει την οχτάρα βέβαια από τη... Η πιο βαριά ήττα για φέτος, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια. 6 βαθμούς για Auxerre και Havre. Στους 5 είναι η Toulouse και στις 2 τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Montpellier με 4 και την Angers με 3. Πάμε Ισπανία. Είχαμε τα παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής. Με χρονική σειρά, Λεγανές Βαλένθια 0-0, άλλη μια απώλεια για τη Βαλένθια. Το Σάββατο, Εσπανιόλ Μαγιόρκα 2-1, Χετάφε Οσασούνα 1-1, Λας Πάλμας Θέλτα 0-1,
Βαγιαδολίδ, Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 και Ρεάλ, Βίγια Ρεάλ 2-0. Είπαμε στο παιχνίδι που τραυματίστηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ. Την Κυριακή, Χιρόνα Μπιλμπάο 2-1. Αλαβές Μπαρτσελόνα 0-3 με τον Λεβαντόφσκι να πετυχαίνει άλλα δύο γκολ και να καλύπτει και τους διαδοχικούς τραυματισμούς που συμβαίνουν στην ομάδα της Καταλωνίας. Σεβίλη Μπέτις στο ντέρμπι μίσους της Σεβίλης 1-0. Η Σεβίλη πήρε το ντέρμπι παρότι το τελείωσε με 10 παίχτες. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο πάντα έχει κόκκινη κάρτα, είναι φοβερό. Είναι από τις λίγες διοργανώσεις που εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Είναι το Σεβίλη Μπέτις, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινάς. Ότι στο πρώτο 20 λεπτό κάποιος θα έχει μείνει, κάποια από τις δύο θα έχει μείνει με 10 παίχτες. Και Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1. Στη βαθμολογία Μπαρτσελόνα 24, Ρεάλ στους 21, Ατλέτικο 17 μαζί με τη Βιγιά Ρεάλ, η οποία έχασε την ευκαιρία να μείνει πιο κοντά στο δίδυμο κορυφής. Η έκπληξη ως τώρα της σεζόν, ο Σασούνα, πήγε στους 15. Είναι η ομάδα εξάλλου που είναι η μοναδική που έχει κερδίσει φέτος στην Μπαρτσελόνα, που της έχει κόψει βαθμούς. Όλα τα άλλα η Μπαρτσελόνα τα έχει νίκες. 14 πόντοι για τη Μπιλμπάο και τη Μαγιόρκα. Η Μπιλμπάο που είχε έτσι ένα πισωγύρισμα με την τελευταία ήττα της από τη Χιρόνα. Στους 13 πόντους η Βαγεκάνο και η Θέλτα του Δουβίκα είναι στους 13 πόντους. Μπέτις, Χιρόνα και Σεβίλη στους 12. Αλαβές και Εσπανιόλ στους 10. Η Σοσιεδάδα προσπαθεί να ανέβει, είναι στους 9. Χετάφε και Λεγανές με 8. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Βαλένθια, Βαγιαδολίδ και Λας Πάλμας με 6, 5 και 3 βαθμούς αντίστοιχα. Λοιπόν, πάμε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία είχαμε την έκτη αγωνιστική. Augsburg Gladbach 2-1, Leverkusen Hausen Kiel 2-2, Werder Freiburg 0-1, Union Dortmund 2-1, Bochum Wolfsburg 1-3, St. Pauli Mainz 0-3, Heidenheim Lipsia 0-1, Eintracht Bayern 3-3 στο σκορ της αγωνιστικής και Stuttgart Hoffenheim 1-1. Και μεγάλη έκπληξη, η πρωταθλήτρια Leverkusen δεν μπόρεσε να κερδίσει την νεοφώτιστη Χολστάιν. Εντάξει, αυτά πάντα συμβαίνουν. Εντάξει, στη Γερμανία, ναι. Και ειδικά μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπάγκερν Λιψία πηγαίνει χέρι-χέρι στη βαθμολογία με 14 βαθμούς στις δύο πρώτες θέσεις. 13 βαθμούς για την Άιντραχτ, 12 για την Φράιμπουργκ, 11 για Λεβερκούζεν και Ουνιόν, 10 για την Ντόρτμουντ, η οποία έχει μια πτωτική πορεία στις τελευταίες αγωνιστικές. Η Ντόρτμουντ, ναι, η Ντόρτμουντ έριξε 7 στο Champions League. Και βλέπουμε ότι μετά από 3 μέρες ιτήθηκε για το πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι τα σκαμπανεβάσματα των ομάδων και στο ξεκίνημα της σεζόν, στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, θα είναι πώς να το πω, είναι στην ημερήσια διάταξη. Ακριβώς. 9 βαθμούς για Στουτγκάρδη και Χέιντενχάιμ, 8 για Μάιντς και Βέρντερ, 7 βαθμούς έχει η Βόλφσμπουργκ με την Άουγσμπουργκ, 6 η Gladbach, 4 η Σεν Πάουλ και η Hoffenheim, 2 η Holstein Kiel και 1 βαθμό είναι η ομάδα της Bochum. Και να κλείσουμε με καμπιονάτο, είχαμε την 7η αγωνιστική με πολλά ενδιαφέροντα. Ξεκινάμε από την Παρασκευή, Νάπολι Κόμο 3-1. Σε ένα πόσο που προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Όχι, σοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά ήταν μια ομάδα η Κόμο του Σες Φάμπρεγας που για 70 λεπτά ήταν καταπληκτική, θα μπορούσε και να προηγηθεί. Σοφάρισε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με ένα φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και θα μπορούσε και να προηγηθεί με το κοινό της Νάπολη να αποδοκιμάζει τους παίχτες για την κακή εμφάνιση. Αλλά στο τελευταίο 25 λεπτό η Νάπολη βρήκε 2 γκολ, πρώτα με πέναλτι του Λουκάκου και στη συνέχεια το 3-1 και ήταν μια νίκη που τη διατηρεί στην κορυφή. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και μια είδηση από την Κόμο που η οποία έλεγε ότι στο δεύτερο γύρο θα περάσει. Και καλά, ευχαριστούμε τους οπαδούς της Νάπολη για τη φιλοξενία κλπ. Και όσοι έρθετε στο δεύτερο γύρο θα έχετε κερασμένο ένα ποτήρι μπύρα από εμάς. Από εμάς για εσάς που έλεγε το σλόγκαν. Λοιπόν, την ίδια μέρα Βερόνα Βενέτσια 2-1 σε γειτονικό ντέρμπι, νίκη
στα χαμηλά της βαθμολογίας. Το Σάββατο, Ουντινέζε Λέτσε 1-0, Αταλάντα Τζένοα 5-1, σε μια χορταστική εμφάνιση για τον Μάτου Γκασπερίν, με το Ρετέγκι να κάνει χατρίκ. Ίντερ Τωρίνο 3-2, με την Τωρίνο, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες από πολύ νωρίς, από το 25 λεπτό, κατάφερε να μειώσει σε 2-1 και σε 3-2 και να μείνει μέχρι τέλος το παιχνίδι. Και ήταν και το παιχνίδι που σου έλεγα πριν, με το σοβαρό τραυματισμό του Ντουβάν Ζαπάτα, ο οποίος θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν. Την Κυριακή, έκπληξη, Γιουβέντους Κάλιαρη 1-1, με τη Γιουβέντους να προηγείται νωρίς με πέναλτι του Βλάχοβιτς, να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες για το δεύτερο γκολ, και την Κάλιαρη να ισοφαρίζει το 88 επίσης με πέναλτι. Και ήταν το πρώτο γκολ που δέχεται φέτος η Γιουβέντους στο πρωτάθλημα. Στην 7η αγωνιστική. Στην 7η αγωνιστική δεν έφαγε από άλλους κι άλλους και το έφαγε από την Κάλιαρη. Μπολόνια Πάρμα 0-0, στο ντέρμπι επίσης ένα ακόμα γειτονικό ντέρμπι. Με την Πάρμα να παίζει από νωρίς με 10 παίχτες, αλλά να αντέχει, να κρατάει το 0. Λάτσιο Έμπολη 2-1. Σε πολύ ανωδική πορεία η Λάτσιο. Σκοράρει κατά ρυπάς και πήρε και το αίτο της Έμπολη, που η Έμπολη ήταν έκπληξη και είναι ακόμα μια από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος, αλλά δεν είχε ιτηθεί. Γνώρισε την πρώτη σίτα με γκολ του Πέδρο, του παλιού Ισπανού, του βετεράνου πλέον, της Μπαρτσελώνα και της Τσέλσι, ο οποίος στα 37 του είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Είχε σκοράρει και στην Ευρώπη στο Europa League. Και μάλιστα μου άρεσε αυτή η ευκολία που σκοράρει ο Πέδρο. Ναι, ήταν ένα φανταστικό γκολ. Μπάλα βρήκε οριζόντιο δοκάρι και ουσιαστικά άφησε και μέσα και άφησε ευρώτιο τον τερματοφύλακα της Έμπολη, ο οποίος σαν να κεραυνοβολήθηκε. Δηλαδή η μπάλα πήγε στον άξονα του, ήρθε πάνω του, σήκωσε τα χέρια, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Μόντσα Ρώμα 1-1. Με τη Ρώμα να έχει μία ακόμα αποτυχία να κερδίσει εκτός έδρας. Προηγήθηκε και ισοφαρίστηκε στο 70, ζήτησε και 2-3 πέναλτι στο τέλος που θα μπορούσε ίσως το ένα από αυτά να της δώσει τη νίκη. Και στο παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική, Φιωρεντίνα Μίλαν 2-1, επίσης με πολλά ευθράπελα το παιχνίδι αυτό, και τη Φιωρεντίνα παίρνει τη νίκη στο 75 με γκολ του Γκούντμουτσον. Και όταν λέω ευθράπελα, στη Μίλαν με κρούσματα πειθαρχίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας της Φιωρεντίνα, ο Ντεχέα, ο οποίος έπιασε 2 πέναλτι. Αλλά η πλάκα ποια ήταν στα 2 πέναλτι? Το πρώτο το εκτελεί ο Τεό Ερναντές, το έχασε, και το δεύτερο ο Ίμπραχαμ. Και βγαίνει μετά η συνέντευξη τύπου ο προπονητής, ο Φονσέκα, και λέει, όταν το ρώτησαν τι έγινε με τα πέναλτι, ξέρω εγώ, ποιος είναι αυτή. Ναι, και γιατί, ξέρω εγώ, υπήρξε και η αστοχία και. Και βγήκε ο Φονσέκα και λέει ότι ο παίκτης μας που εκτελεί τα πέναλτι, λέει, είναι ο Πούλισικ. Ούτε ο Ερναντές, ούτε ο Έιμπραχαμ που χτύπησε το δεύτερο. Και αυτό είναι κρούσμα πειθαρχίας και δεν θα επιτρέψουν να ξανασυμβεί κλπ. Δηλαδή, εντάξει, μεγάλε, άμα είναι να σε γράφουν τόσο εξόφθαλμα στο παιχνίδι, δηλαδή. Θα έπρεπε, αν έχει την πυγμή και την προσωπικότητα, μόλις έβλεπες εκείνη τη μανούρα, να μπεις μέσα στο γήπεδο. Και να λύσει εκεί πέρα την όποια Και να πάρεις εσύ την μπάλα και να πού πάει στο διάλογο. Στο πρώτο πέναλτι έχει συμβεί σε όλες τις ομάδες. Να υπάρξει εκείνη τη στιγμή η συζήτηση πάνω στη φάση. Έλα, εντάξει, ναι. Το νιώθω, ρε παιδί μου, το έχω, θα το βάλω κλπ. Μπορεί να θέλω να είμαι πρώτο σκόρερ μετά του πρωταθλήματος. Έχει συμβεί ξανά, αλλά. Και να γίνει και στο δεύτερο πέναλτι. Τι κάνει, μεγάλε στην ομάδα, τι κάνει. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να επέμβει ο φίλο μα ο Ζλάταν. Ναι, πώς είναι οι προπονείς, δηλαδή, τι του λες τις προπονείς, χέρια πάνω, χέρια κάτω, και εντάξει, τελειώσαμε και πηγαίνετε στα αποδυτήρια. Αυτή είναι η προπόνηση. Άμα δεν μπορεί να επιβληθεί στου παίχτε σου, πάρε τι σου, ξέρω. Κοίτα, ο Φονσέκα μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει ότι. Ναι, και έχει ξανασυμβεί. Και έχει ξανασυμβεί πάλι, έχει δημιουργηθεί έτσι μια σχετική κλίκα. Θα το έλεγα, έχει μείνει στη Μίλαν. Αν θυμάσαι το Λάτσιο Μίλαν που είχε βάλει, δεν είχε ξεκινήσει πάλι τον Ερναντές και το Λεάο, του είχε ξεκινήσει, του έβαλε στο μάτς. Και του έβαλε. Και μετά από 3 λεπτά, επειδή ήταν για ακόμα έτσι ζέστη καλοκαίρι, ήταν τέλη Αυγούστου το παιχνίδι. Γίνεται το cooling break. Γίνεται μετά από 3 λεπτά η διακοπή, ναι. Και οι άλλοι ήταν στην άλλη άκρη του γηπέδου.
και παρακολουθούσαν απλά ναι, και, την εξέλιξη. Και οι υπόλοιποι παίχτες είχαν συγκεντρωθεί για το cooling break και να πάρουν κάποιες οδηγίες από τον προπονητή και άλλοι ήταν στην άλλη άκρη του γηπέδου και μόνο delivery καφέ δεν είχαν παραγγείλει τα παιδιά ή κανένα σουβλάκι. Θυμάμαι, το δείχνει η κάμερα και λέω τώρα. Ναι. Έχει μεταφερθεί από την άλλη πλευρά η ομάδα ναι, και δεν το ξέρω. Αυτά είναι δείγματα που εντάξει, μπορεί να γίνουν σε μια ομάδα καφενείου, μπορεί να γίνουν, αλλά δεν επιτρέπονται να γίνονται σε ομάδα με 7 Champions League. Ξαναλέω, όταν έχει ένα συγκεκριμένο πόστο ο Zlatan Ibrahimovic και δεν επιβάλλει πειθαρχία σε αυτό το κομμάτι, βαρύνει και αυτό. Προφανώς. Τώρα τι θα πει, ότι γύρισα πάλι από διακοπές και είδα ναι, κάτι το οποίο προφανώς. Συμβαίνει παντού. Προφανώς. Απλά εντάξει, στη Μίλαν δεν υπάρχουν και οι προσωπικότητες του παρελθόντος. Δηλαδή η Μίλαν πάντα και ο οργανισμός της ήθελε να έχει κάποιους από τους παίχτες που μεγαλούργησαν στην ομάδα, με την ομάδα, να τους έχει και στο οργανόγραμμα του συλλόγου κάτω. Έχει ένας κρίκος μεταξύ ναι, διοίκησης και όταν μέχρι αρκετά πρόσφατα το γενικό κουμάντο το έκανε ο Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος εξωθήθηκε σε αποχώρηση, ή ο Σβόνιμιρ Μπόμπαν, παίχτες που έγραψαν ιστορία με την. Που είχαν κανένα βασικό στο σπίτι τους. Ναι, ή ο Μάσιμο Αμπροζίνι, που ήταν παίχτες που ήταν αυτό που λένε οι Ιταλοί το Μιλανίσμο. Ήταν το. Που ξέραν τι σημαίνει Μίλαν και πώς να κάνουν και τον παίχτη να καταλάβει. Τον παίχτη που θα έρθει να καταλάβει που έρχεται. Σε επαφή τον παίχτη που παίρνει ουσιαστικά το καλοκαίρι ή το Γενάρη. Και να του δείξει με τον τρόπο σου. Κοίτα που έρχεσαι, είναι. Μεγάλη κοίτα. Να, βλέπεις εδώ, βλέπεις τώρα μία τροπεοθήκη με 7 Champions League. Οπότε πρέπει να συμπεριφερθείς ανάλογα. Ναι. Βλέπεις μία τροπεοθήκη με 7 Champions League. Ξέρεις κάτι, πρέπει να είσαι ταπεινός και εργάτης. Τέλος πάντων. Βαθμολογία. Βαθμολογία, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Βαθμολογία, είπαμε, Νάπολη με 16 βαθμούς είναι πρώτη. Η Ίντερ ξεπέρασε την Juventus, πήγε στους 14, Juventus, Lazio και Ουντινέζε. Η Ουντινέζε μετά την νίκη της έπιασε πάλι τον γκρουπ της τρίτης θέσης, είναι στους 13. Μίλαν Τωρίνο στους 11, καρέ ομάδα στους 10 βαθμούς, Αταλάντα, Ρώμα, Έμπολη και Φιωρεντίνα. Η Βερόνα ανέβηκε στους 9, Μπολόνια και Κόμο στους 8, Πάρμα Κάλιαρη είναι στους 6, η Λέτσε μαζί με την Τζένοα ισοβαθμού στην τρίτη από το τέλος θέση είναι στους 5 βαθμούς και στην τελευταία θέση Μόντσα και Βενέτσια με 4. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, και περνάμε. Έχουμε να επιστρέψουμε με ευρωπαϊκά παιχνίδια που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Ναι, και να μιλήσουμε για Πανιόνιο. Ναι, και να συνεχίσουμε μπάσκετ. Με μπάσκετ και τα υπόλοιπα τμήματα. Πολύ ωραία. Έχουμε τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Κοντά μας είναι η Δέση Μάρφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Μαζί μας είναι η Κρινιά Νικολάου. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Πιετά. Μαζί μας είναι ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Έχουμε τον Αντώνη Λουδάρο. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι η Λυσιστράτη. Μαρία Γκαβογιάννη. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Τσαλκαμπάσης. Έχουμε την Ελένη Φιλίνη. Νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις. Μαζί μας είναι ο Μάριος Ιορδάνου. Μαζί μας έχουμε την Κάρμεν Ρουγγέρι. Μαζί μας έχουμε τη Σοπράνο Έλληνα Στασοπούλη. Μαζί μας είναι η Σοφία Βόσου. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χαζαρίδη. Ο Νίκος Δούχας.
Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου. Μαζί μας έχουμε τον ηθοποιό και συγγραφέα Παύλο Λιάρο. Μαζί μας είναι ο Γιάννης ο Σκαμνάκης, ο Μανώλης ο Σπακιανάκης και ο Διογέννης ο Παπαδάκης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Βασιλικό. Μαζί μας είναι η Νένα Χρονοπούλου. Έχουμε τον Αντώνη Κρόμπα κοντά μας. Για το lstv.gr, Ριέλα Χρυσού. We'll be right back.
Λοιπόν, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, επανήλθαμε ξανά στην ροή της εκπομπής. Είχαμε αφήσει μία μικρή εκκρεμότητα όσον αφορά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στις τρεις διοργανώσεις της UEFA. Είχαμε λοιπόν την Τρίτη για το Champions League Salzburg-Brest 0-4, σαρωτική νίκη της ομάδας από τη Βρετάνη. Στουτγκάρδη Σπάρτα Πράγα 1-1, Μπαρσελόνα Young Boys 5-0. Η Μπαρσελόνα η οποία πάει τρένο με Γιαμάλ μέσα, Λεβαντόφσκι και Σία. Λεβερκούζεν Μίλαν 1-0. Ντόρτμουντ Σέλτικ 7-1. Το βαρύτερο σκορ τη Σέλτικ τα τελευταία χρόνια και φοβερή ατμόσφαιρα στο Σίγνα Ιντούνα Πάρκ. Είναι ηλεκτρονικό αστέρα 4-0, παραγωγική βραδιά με 32 γκολ την Τρίτη. Την Τρίτη. Αϊκόβεν Σπόρτινγκ Λισαβόνα 1-1. Σλάβια, Σλόβαν, συγγνώμη, Βρατισλάβα, Μάντσεστερ Σίτι 0-4. Και Άρσεναλ Παρίσι Σεντζερμέν 2-0. Θα σε πάω Τετάρτη, τώρα στο Champions League. Χιρόνα Φέγενορ 2-3. Σαχτάρ Ντόνετς Καταλάντα 0-3. Άστον Βίλα Μπάγκερν 1-0. Με σκόρε τον Ντουράν, τον Κολοβιάνο που είχε μπει ως αλλαγή. Μπενφίκα Ατλέτικο 4-0. Και για να φάει 4 γκολ ο Σιμεώνε που είναι στο Ατλέτικο που είναι ο θειασότης της άμυνας, πιστεύω ότι στο σπίτι του μετά θα πρέπει να αυτομαστιγώθηκε. Σίγουρα, γιατί πρέπει να έβαλε τον εαυτό του να γράψει χίλιες φορές ότι δεν θα ξαναφάω γκολ. Είναι πάρα πολλά για Σιμεώνε. Δύναμο Ζάγκρεμπ Μονακό 2-0, με την Δύναμο να προηγείται 2-0 και τη Μονακό να επιστρέφει με 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο για το 2-2 σε ένα γήπεδο πισίνα. Δεν έχω ξαναδεί περισσότερη βροχή δηλαδή και απορώ πώς κατάφερε αυτό το μάτς να ολοκληρωθεί. Άλλη έκπληξη, Λίλ Ρεάλ Μαδρίτη 1-0 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Τζόναθαν Ντέιβιτ του Καναδού. Λίβερπουλ Μπολόνια 2-0. Λειψία Γιουβέντους 2-3 και Στουτγκραρτ Κλαμπ Μπριζ 0-1 με το γκολ του Χριστού Τζόλι. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα και της Τετάρτης του Champions League. Πάμε στην Europa League που είχαμε να θυμίσουμε τη δεύτερη αγωνιστική και στις τρεις διοργανώσεις. Εκτός από το Conference που ήταν η πρεμιέρα του. Είχαμε λοιπόν την Πέμπτη Φερεντσβάρος Τότεναμ 1-2. Νις Μακάμπι Τελ Αβίβ, συγγνώμη, Λάτσιο Νις 4-1. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μίντιλαντ 0-2, Ολυμπιακός Πράγκα όπως είπαμε 3-0, Καραμπαχ Μάλμε 1-2, Σοσιεδάτ Άντερλεχτ 1-2, Ρίγα Γαλατά Σαράι 2-2, Σλάβια Πράγκα Άγιαξ 1-1, με τον Άγιαξ να τελειώνει με κόκκινη κάρτα και 10 παίκτες, Χόφενχάιμ Δύναμο Κιέβου 2-0, Μπιλβάο Άλμαρ 2-0, Μπεσίκτα Σάιντραχτ 1-3, Έλφμπορκ Ρώμα 1-0, αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τη Ρώμα, με την εκδοτική πορεία στην Ιταλία και Ευρώπη. Πόρτο Μάντσεστερ United 3-3, Τβέντε Φενέρμπαχτσε 1-1, Πάο Ξεράουα 0-1, που είπαμε και τον γκολ του Μπέρνι Τζέα, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ρέιτζελς Λιόν 1-4, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπόρτο Γκλίμ, 0-0. Δεν είναι φοβερό όνομα αυτό το Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Ναι. Είναι πολύ... Και μάλιστα μια ομάδα η οποία βγήκε στο προσκήνιο τα τελευταία... Ναι, είναι πολύ ωραίο το όνομα, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, έτσι. Σεν Ζιλουάζ. Στο τελευταίο παιχνίδι, η Βικτόρια Πιτιζέν Λουντοκόρετς, επίσης 0-0. Πάμε και στο Conference που είχαμε την πρεμιέρα και είχαμε τα αποτελέσματα Heidenheim Olympia 2-1. Σέντρουλ Μπρίζ, Σεν Γκάλεν 6-2. Αστάνα με την ομάδα της... γιατί είναι αυτά τα... Και ψάχνεις, τι θες. Η TSC. Είναι η Μπατσκατόπολα η Σερβίκη. Γι' αυτό μπερδεύομαι. Ναι. 1-0. Δυνάμω Μίνις Χάρτς 1-2 με μια εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού, η οποία γνώριζε την ήττα. Η ΝΟΑ, η ομάδα έκπληξη που απέκτησε την ΑΕΚ, συνεχίζει τις επιτυχίες και πήρε το τρίποντο απέναντι στην Λάντα Μπόλεσλαφ με 2-0. Λέγια Βαρσοβία Μπέτις 1-0. Μόλτε Λάρνε, η ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία, πρεμιέρα
και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 3-0, νίκη για τη Μόλντε. Ομόνια Βίκινγκουρ 4-0, Φιωρεντίνα The New Sense 2-0. Με τη The New Sense να αποτελεί ομάδα η οποία δυσκόλυψε αρκετά τους δυο. Ναι, έφτασε μέχρι το 65 για να δεχθεί το πρώτο γκολ. Τσέλσι Γκάντι 4-2, η επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία δείχνει τα δόντια της και είναι ένα από τα διαφημιονίκητα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Κοπενχάγη Γιαγκελόνια 1-2, Λουγκάνο Ελσίνκι 3-0, Πετροκάμπ Πάφος 1-4, δύο νίκες για την ομάδα από την Κύπρο, την Ομόνια και την Πάφο. Πολύ καλή κίνηση. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε με την Κόρατς 1-1, Λίντσερ Τζουργκάρντεν, μία ακόμα αντίπαλο των Πρασίνων, το αποτέλεσμα ήταν 2-2 και Σάμπρο Κλόβερς Αποέλ 1-1 με τον γκολ του Αποέλ ουσιαστικά να χαρίζει αυτό το βαθμό στην πρεμιέρα για την τρίτη διοργάνωση. Ένας Αποέλ που έμεινε χωρίς προπονητή μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, πλήρωσε τα άσχημα αποτελέσματα και προχώρησε στην αντικατάστασή του με τον Αποέλ να ψάχνει προπονητή για τη συνέχεια. Πάμε και στο Πανιόνιο, Super League 2. Πανιόνιος, σε ένα ακόμα παιχνίδι που είδαμε ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky, 12 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή, Πανιόνιος πήρε την δεύτερη του νίκη σε τρία μάτς, 2-0 τον Παναργιακό, εκτός έδρας. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση ακόμα για τον Πανιόνιο, που πέρασε μόνο ένα μικρό, έτσι λίγο ένα ζώρικο διάστημα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Με δύο κολλητές ευκαιρίες του Παναργιακού, αλλά στη γενική θεώρηση ο Πανιόνιος είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Προηγήθηκε στο 30 με τον Στούπη και δεύτερο γκολ από τον Δημήτρη Κολοβό στο 76, φανταστικό, με ένα πολύ ωραίο σουτ. Ο παίκτης με τις μεγαλύτερες παραστάσεις στο ρόστερ του Πανιωνίου, μαζί με τον Τάσο Αυλονίτη, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αποδείχθηκε επιπόλαιος και έτσι απέφυγε χειρότερη ζημιά. Ο έμπειρος αμυντικός θα είναι παρόν στα προσεχή παιχνίδια. Ένας Πανιόνιος που αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και κράτησε, επίσης να πούμε ότι κράτησε το 0 και στο τέταρτο επίσημο παιχνίδι του Πανιόνιος. Τρία προαθλήματος, όπως είπαμε, και ένα στο κύπελο. Η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Και να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την... Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο για το... Περίμενε, τι κάνω. Α, καλά. Δώσε μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί τα έχουμε μπερδέψει εδώ πέρα. Λοιπόν, για τον όμιλο... Πες κάτι άλλο τώρα, γιατί έχω κάνει μια χαζομάρα εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι να το διορθώσουμε να περάσουμε στο μπάσκετ. Ναι, προχωράμε στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα είχαμε την δεύτερη σερή ήττα του Άρη στο EuroCup, καθώς έχασε εντός έδρας από την τουρκική Turk Telekom με 63-68. Είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, του Άσου, της τουρκικής ομάδας. Να σε διακόψω τώρα 10 δευτερόλεπτα να πούμε εντάχει για τον Πανιόνιο, ότι μαζί με την Κηφισιά και την Καλαμάτα είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Το Αιγάλεο είναι στην τέταρτη θέση με 5. Η Λιούπολη, ΑΕΚ, Βίτα και είναι στους 4 βαθμούς. Παναχαϊκή στους 3. Αστέρας Τρίπολης, Βίτα, 2. Τα Χανιά με 1 βαθμό. Και τελευταίο το Άργος, ο Παναδιακός, χωρίς πόντο. Πάμε. Είπαμε για τη δεύτερη ήττα του Άρη, που έφερε και το σοβαρό τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου. Ένας Άρης ο οποίος αγωνίζεται αυτή την ώρα απέναντι στην ομάδα της Μητραπέλης Παναβέζη, πέρα που αγωνίζεται και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.
Ήδη είναι πίσω στο σκορ με 45-53 στη Λιθουανία. Είναι μπροστά στο σκορ, συγγνώμη. 45-53 η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Φιλοδοξεί να πάρει την πρώτη νίκη σε αυτή την σειρά αγώνων. Και να πάμε και στο BCL, το οποίο είχε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα. 1η Οκτώβρη είχαμε λοιπόν την ΑΕΚ να κερδίζει με 80-71 την Maccabi Ramat Gan. Σε ένα μάτι στο οποίο η κυρινόμαυρη ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Αντίθετα, το Δαρικό με το αριστερό πραγματοποίησε ο Κολοσσός στο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτο παιχνίδι της ευρωπαϊκής του ιστορίας, γνώρισε βαριά ήταν από την Σέγκεντάν στη Γαλλία με 84-54. Την επόμενη μέρα είχαμε Τετάρτη την συμμετοχή των δύο επίσης εκπροσώπων μας, του Περιστερίου, το οποίο γνώρισε ήττα από την FFB Σερβία με 70-58. Ενώ ο Προμηθέας γνώρισε και αυτός εντός έδρας ήττα από την Νίμπουργκ με 78-86. Και να πούμε ότι σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι του Περιστερίου με τη Μούρθια για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι Περιστεριώτες βρίσκονται πίσω στο ημίχρονο με 35-42, ενώ αύριο συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση της Ράστα Βέχτα στη Γερμανία απέναντι στον Προμηθέα, ένα μάτς το οποίο είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Πάμε τώρα και στην Euroleague. Euroleague, η οποία είχε τους δύο εκπροσώπους μας να παίρνουν με διαφορετικούς στόχους. Παναθηναϊκός, ο οποίος υπερασπίστηκε το τρόπαιο που κατέκτησε στην πόλη του Βερολίνου, μπήκε η χειμιά σεζόν με νίκη απέναντι στην Άλπα 77-87, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Mm-hmm. Υπήρχαν βέβαια κάποια κοινά διαστήματα τα οποία σίγουρα για πρεμιέρα προφανώς, ναι, και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός το είχε από την αρχή στον έλεγχο, είχε πάντα το προβάδισμα, επέτρεψε κάποιες φορές την Άλμπα να πλησιάσει, θυμίζω το 54-56 στο 27, ή από το, με αφετηρία το 60-73 το 35 οι Γερμανοί πλησίασαν μέχρι και τους 4, έφτασαν στο 75-79, για να πετύχει εκεί, δεν είχαν από και πέρα άλλες, ναι, δυνάμεις, για να πετύχει εκεί δύο τρίποντα συνεχόμενα ο Κώστας Λούκας και να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι έτσι, είναι αυτή η Άλμπα. Η Άλμπα, όπως και κάθε ομάδα που θεωρητικά δεν έχει στόχους για Final Four, για να είναι είμαι στην οχτάδα κλπ. Όσο πιο νωρίς τη σεζόν τους αντιμετωπίζει, είναι τόσο πιο επικίνδυνο. Γιατί, έχουν τον ενθουσιασμό, ακόμα δεν έχουν απογοητευτεί από κάποιες ήττες κλπ. Και είναι και ιδιαίτερα το στυλ της Άλμπα, που είναι όλο τρίποντο-τρίποντο, επίδεση 6 δευτερολέπτων και σουτ. Είναι ομάδα που μπορεί ακόμα και τη διαφορά των 17-18 πόντων να σε μειώσει τη διαφορά στους 3 και στους 4 και στους 5 σε 1,5 λεπτό. Δεν το έχουν σε τίποτα να βάλουν 4 σε τρίποντα και να φέρουν τη διαφορά πολύ πιο κοντά. Είναι πάντα μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Πάντως, άλλα αποτελέσματα, ξεχώρισε η νίκη της Ζάλγκιρις Κάουνας την Βαρκελόνα με 74-67. Και βέβαια και η ήττα της Ρεάλ από την Μπάγερ με 97-89, με έναν Φακούντο Καμπάτσο έξαλλο να προσπαθεί να... Ο οποίος τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και βαρύτατο πρόστιμο. Στα ένα παιχνίδι είχαμε λίγο πολύ νίκες των φαβορί. Η Μονακό νίκησε την Αρμάνη με 93-80, η Αρμάνη η οποία προβληματίζει σε αυτό το ξεκίνημα. Ναι, με μία Μονακό να έχει ξεκινήσει από νωρίς το παιχνίδι και να έχει πάρει διαφορές 20-22 πόντων. Και χωρίς Καλάθη και Κορκμάζ, δύο παίκτες οι οποίοι. Ο Κορκμάζ όχι, τραυματίστηκε στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι. Ναι, ο Καλάθης δεν έπαιζε εξ αρχής. Ο Κορκμάζ και ενώ είχε βάλει 10 πόντους με πολύ καλά στατιστικά, τραυματίστηκε. Και μάλιστα οι Μονεγάσκοι ψάχνουν μία λύση για να καλύψουν το κενό ενός εκ των δύο. Mm-hmm. Η Μπασκόνη ανοίξε την Παρτιζάν με 88-82. Και με την Μπασκόνια να επιστρέφει στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η Παρτιζάν ήταν πάντα μπροστά. Και η Μακάμπι επικράτησε με 89-82 της Βιλερμπάν. Αυτά έγιναν την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε Φενέρ Ολυμπιακός 82-71, με τον Ολυμπιακό να στέκεται όρθιος
μέχρι τα 30-32 λεπτά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, βέβαια, του έλειψε το rebound το οποίο. Ναι, ήταν χαοτική η διαφορά στα rebound. 44-24, 20 rebound περισσότερα η τουρκική ομάδα. Και 4-20 τρίποντα. Πολύ άστοχος ο Ολυμπιακός, που ακόμα ίσως ο Ολυμπιακός με τις πολλές προσθήκες, με την επιστροφή του Βεζέκοφ, ίσως να είναι σε ένα πρόβλημα κατανομής ρόλων. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπαρτζόκας δεν έχει κατασταλάξει το ότι με ποιους ξεκινάω, με ποιους θα κλείσω το παιχνίδι. Που ο Μπαρτζόκας αυτά, τι μας είχε δείξει η σχεδόν πενταετής παρουσία του, η δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ότι αυτά τα είχε κάπου κατασταλαγμένα. Δηλαδή ήξερες στον Ολυμπιακό και αν ήξερες ότι είναι υγιής και δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού κλπ. Ήξερες για παράδειγμα ο Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ, Φαλ. Ήταν η πεντάδα του, ήταν μπετόν. Δεν έσπαγε. Δεν έσπαγε, τώρα, όμως, δεν έσπαγε ποτέ. Τώρα βλέπεις ότι ακόμα είναι στην. Είναι ψάχνει, γιατί είναι, τώρα μπορεί να μην έχει η Μιλουτίνοφ και ναι, Φαλ, η οποία έχει όπως, το Ράιν, ναι. Έχει τον Πίτερς, ο οποίος πλέον τώρα με την επιστροφή του Βεζένκοφ έρχεται πάλι σε μειωμένο χρόνο συμμετοχής, έπαιξε μόλις 9 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς, και ο Φουρνιέ είναι ο παίκτης ο οποίος ακόμα πιστεύω ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν έχει βρει στο ρόλο του. Εντάξει, και ίσως και επειδή προέρχεται και από 12 χρόνια στο NBA. Αυτή η μετάφραση πάντα είναι. Είναι πάντα δύσκολη. Εν τω μεταξύ, ο Μπαρτζόκας βλέπεις ότι αν ήταν κάποιος άλλος παίχτης, ίσως δεν θα είχε και κανένα πρόβλημα να τον μπαρκάρει στον πάγκο. Αλλά τώρα, επειδή πρέπει να τον εντάξει στο Φουρνιέ, αναγκαστικά του δώσει χρόνο συμμετοχής, ακόμα και τώρα που φαίνεται ο παίχτης ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ότι δεν έχει κουμπώσει, ότι χάνεται στις αλλαγές στην άμυνα. Δεν ξέρει πού να δώσει βοήθειες. Θέλει ακόμα. Πολύ δυνατή περιφέρεια, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δυνατή περιφέρεια, ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι ακόμα, τουλάχιστον τώρα, είναι δύσκολη κατανομή ρόλων. Τι κάνει ποιος και πότε. Ναι. Και ίσως και τώρα με την επιστροφή, γιατί άκουσα κάποιες δηλώσεις του χθες του Μπαρτζόκα που είπε ότι την επόμενη εβδομάδα επιστρέφουν και οι Φάλ και οι Μιλουτίνοφ διαθέσιμοι. Οπότε κάποιοι δύο παίχτες πρέπει να μένουν εκτός δωδεκάδας. Ο ένας πιστεύω θα είναι ο Πίτερς και ο άλλος ο Γκος. Εφόσον επιστρέψουν και οι δύο μαζί. Έτσι, ο Πίτερς. Είναι δύσκολη η εξίσωση φέτος. Τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά, σίγουρα μπορεί να πει ο Μπαρτζόκας ότι θα αφήσω τον Λαρετζάκη που δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής στην Ευρώπη. Ή τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος παίζει και αυτός περισσότερο στην Ελλάδα. Ναι. Θα είναι δύσκολο για τον Μπαρτζόκα να βρει. Από την άλλη, έχουμε πει ότι και με βάση το περσινό προηγούμενο ότι οι χρονιές είναι μεγάλες, είναι 80 πλάς παιχνίδια. Οπότε χρειάζονται όλοι. Και αναγκαστικά θα μείνουν και κάποιοι δυσαρεστημένοι. Δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλοι. Σε ένα παιχνίδι είχαμε την έκπληξη. Η Μεν Βίρτους ιτήθηκε εντός έδρας από την Ανατολού Εφές 67-76. Με την Εφές να έχει πάντα από το ξεκίνημα και αυτό το προβάδισμα. Και στο άλλο παιχνίδι της προτάρας στη διοργάνωση Παρή να γνωρίζει την ήταν στις λεπτομέρειες από τον Ερυθρό Αστέρα με 77-80. Με καθοριστικό τον Εμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος έκανε πραγματικά πράγματα και είχε 5 τρίποτα και ειδικά τα 3 τελευταία στην τέταρτη περίοδο ήταν και που έγινε την πλάστικα. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι αύριο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, η οποία βασικά αύριο, καλά είπα. Ναι, αύριο, ναι, Τετάρτη. Μονακό Μακάμπι στις 8 και στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Βασκόνια. Η οποία Μακάμπι έρχεται πλέον σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Με την περαιτέρω ανάφλεξη της κατάστασης στο Ισραήλ. Στο μάτς πρεμιέρας. Ναι, και ήδη έχουν αρχίσει και οι παίχτες να
αναθεωρούν και να λένε ότι μπορεί να φύγουμε γιατί δεν. Ναι, και το πρώτο παράδειγμα ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει. Είχαμε και τις προσαφαιρέσεις, ο Μέικον που είχε υπογράψει. Δεν πέρασε, δεν είχε πρόβλημα στο γόνατο και έμεινε εκτός. Και πάμε στα μάτια της Πέμπτης, όπου έχουμε στις 8.30 Ανατολού Εφές Φενέρ, το πρώτο ντέρμπι από την Τουρκία. 9 η ώρα η Βιλερμπάν θα υποδεχθεί τη Βίρτ του Μπολόνια. Δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από ήττα στην πρεμιέρα. Στο ανακαιρισμένο ΑΚΑ, θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάκου, που είχε κάνει την έκπληξη απέναντι στη Ρεάλ. Και με τον κόσμο να έχει μια έτσι, αδημονία για να δει το αποτέλεσμα στο. Ήδη έχουν γίνει οι τελικές δοκιμές και με τον Glass Floor. Ναι, στο πλήρως ανακαινισμένο ο ΑΚΑ, που δεν θα έχει καμία σχέση με τα όπως το έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια μικρή ταλαιπωρία του κόσμου όσον αφορά τα διαρκεία, γιατί άλλαξε πάροχος. Ναι, πήγε από τον ένα πάροχο εισιτήριο. Ναι, στη Ticketmaster, οπότε όλα θα λυθούν πολύ σύντομα και μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ανέβει και το νέο application που ετοιμάζει η ΚΑΕΠΑ, ναι. Το επωνομαζόμενο Club 1908, το οποίο θα παρέχει πάρα πολλές. Ναι, με μια ετήσια συνδρομή και παρέχει. Ναι, και. Υπήρξε και μία. Έχει υποδεχτεί την Παρτιζάν σε ένα παιχνίδι το οποίο πάντα κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Ναι, και με αυτά τα όσα είχαν γίνει την προπέρσινη σεζόν στα play-off. Ακριβώς. Υπάρχει. Από το μάτς. Υπάρχει πάντα μία κόντρα μεταξύ τους. Παρασκευή, πρεμιέρα για Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποδέχεται τη Ζαλγκύρης Κάουνας στις 9:15. Ένα τέταρτο αργότερα θα γίνει το μάτς της Μπαρτσελόνα με την Άντμπακ και τη Αρμάνι εναντίον της Παρί. Να πούμε και αποτελέσματα και Greek Basketball League, δεν έχουμε πει νομίζω. Πάμε πρώτα στην Basket League, ναι. Και μετά πάμε και μόνο Basket League. Ναι. Γιατί είπαμε Elite League, ο Μίλαν δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν Basket League, η οποία είχε την πρεμιέρα της. Είχαμε λοιπόν Άρη Σάιτ 59-70, Μαρούσι Προμηθέας 80-84, Περιστέρι Ντόμινος Πάπ Ματέκο 72-80, με τους ελευθερωμένους να παίρνουν τη νίκη στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Mm-hmm. Καρδίτσα Παναθηναϊκός 66-80, με τον Ελκίνα Ταμάν να εκθιάζει τον Καλαϊτζάκη, αλλά όχι τους υπόλοιπους για τον τρόπο συμπεριφοράς τους, γιατί μπήκε με απειλητικές διαθέσεις η Καρδίτσα στο τρίτο δεκάλεπτο και μέχρι διαφορά στους 4 πόντους. Mm-hmm. Ο Πανιόνιος, όπως είπαμε, πήρε μια μεγάλη νίκη μετά από επιστροφή χρόνων στα μεγάλα σαλόνια. Μετά από 4 χρόνια ο Πανιόνιος επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία με νίκη στο κλειστό της Γλυφάδας και κλεισμένο των θυρών, χωρίς κόσμο. Δεν μπόρεσε ο Πανιόνιος να έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Με τον Πανιόνιο να επιστρέφει από το 25-37 του ημιχρόνου, από το μείον 12 και να επικρατεί. Στο τέλος, κορυφαίος ήταν ο ψηλός, ο Λάντρι Νόκο, που τον θυμόμαστε από την θητεία του και στην EuroLeague με τη φανέλα της Άλμπα. Σωστό, ένας από τους καλούς ψηλούς. Ναι, έβαλε 15 πόντους, ακολούθησε ο Κένταλ Σμιθ με 12 και ο Ράιαν Γκούλριτζ με 10, ενώ σημαντική συνδρομή είχε και ο Ντέβιν Ντέιβις με 8 και ο Ρίον Μπράουν, ο επίσης ο άλλοτε παίκτης του Προμηθέα και του Παναθηναϊκού, που σημείωσε 9 πόντους. Και τέλος, χθες το Λαύριο προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό. Έφτασε να προηγείται μέχρι και με 8 πόντους, 52-44. Ιτήθηκε μετά όμως με 75-93, με τον Πίτερς να κάνει τη διαφορά στα τελευταία λεπτά. Και τον Βεζέκοφ να είναι ο Βεζέκοφ με 25 πόντους και 8 στα 9 σουτ. Και πάμε να δούμε και το πρωτάθλημα των γυναικών, το οποίο ξεκίνησε με 11 ομάδες, καθώς είχαμε την αποχώρηση του Εύνικου πριν το Τζάμπορ. Και έχουμε λοιπόν να πούμε τα αποτελέσματα. Δώστε μου μισό λεπτό. Είχαμε λοιπόν
Πας Γιάννη, ένα Πρωτέας Βούλας 58-37, εύκολη νίκη για τις γηπεδούχες. Ηρακλής Παναθλητικός 71-99. Αμήντας Εσπερίδες 72-69. ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 65-55. Και Ολυμπιακός Αθηναϊκός 84-71. Η δεύτερη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Με όλα τα μάτια τελικά να είναι Κυριακή και όχι Σάββατο. Όπως είχε αφήσει να ενωθεί μεσοβδόμαδα. Έχουμε λοιπόν στη μία η ώρα Πανσεραϊκός Αμήντας. Μισή ώρα αργότερα θα γίνουν οι αναμετρήσεις Παναθλητικού Πας Γιάννενα και Εσπερίδων Ηρακλή. Στις 2 παρατέταρτο Αθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Και στις 2 και 4 το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός ο οποίος μπαίνει και στον χώρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μετέχει στο EuroCup όπως τα τελευταία 3 χρόνια και αύριο θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να παίξει με την Χόρονο στην πρεμιέρα. Πάμε να δούμε τώρα και κάποιες ειδήσεις του εισιτηρίου πρωτού κλείσουμε. Καθώς δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ αυτή η εκπομπή, ασχολείται και με τα υπόλοιπα βλήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα μια είδηση που έρχεται από το τένις. Και αφορά την Μαρία Σάκαρη. Η οποία μετά τον τραυματισμό της και την μέτρια ατομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά. Ακριβώς τελειώνει η σεζόν. Ναι, μέσα στο 2024 και έπεσε και εκτός του top 20 μετά από πολύ καιρό στο ranking, στην κατάταξη της ATP. Αντίθετα, ο Τσιτσιπάς προσπαθεί λίγο πάλι να βρει τα πατήματά του και θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Έναν από τους κυριότερους αντιπάλους τα τελευταία χρόνια. Και με τον οποίο υπήρχε πάντα μια κόντρα. Μάλιστα, θα γίνει αύριο το πρωί στο προπητερικά του Shanghai Masters. Και μάλιστα έκανε και μια δήλωση νωρίτερα που είπε ότι τον σέβομαι πολύ περισσότερο από πριν, τον Ρώσο αντιπαλό του. Εντάξει, ο Μετβέντεφ είναι και λίγο, όχι προκλητικός, να μην το πω έτσι, λίγο εριστικός. Γενικά βγάζει ένα νέο. Κάνει λίγο interaction και με τους διαιτητές και όταν νομίζει ότι αδικείται. Αν θυμάσαι σε μια αναμέτρησή τους που η μητέρα του Στέφανου Τσιπά είναι Ρωσίδα και... Και έδινε και του μιλούσε τον Τσιτσιπά στα ρώσικα και ο Τσιτσιπάς λέει «Μα τι κάνεις αφού και ο Μετβέντεφ είναι Ρώσος και καταλαβαίνει». Ναι, σημαίνει, καταλαβαίνεις ότι είναι μια αναμέτρηση με παρελθόν. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι την Παρασκευή που μας έρχεται 11 του μήνα υπάρχει παρουσίαση του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Γυναικών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το απόγευμα. Εκεί όπου οι προπονητές των ομάδων και οι αρχηγοί θα πούνε τους στόχους τους ένωση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Καθώς βλέπω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις εθνικής ανδρών ένωση του μάτς της Πέμπτης στο Wembley. Αύριο θα φύγει. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή. Θα γίνει και η συνέντευξη τύπου επί αγγλικού εδάφους του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται αυτές τις ημέρες. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει κάτι την άλλη εβδομάδα, εμείς θα είμαστε πιστοί εδώ πέρα στο ραντεβού. Είτε σε 7 είτε λίγο μετά τις 7. Από τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν στο ένα μικρόφωνο, Χρήστο Γεωργίου στο δεύτερο, σας ευχόμαστε να έχουμε καλή εβδομάδα. Και φυσικά το ραντεβού μας, όπως λέμε, είναι πάντα στα γήπεδα. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σε όλους.